Απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Βασιλείου «Μελοδιάλογος». Η λογική ξεπήδησε και πήρε από τη μορφή μέσα στην άλογη πραγματικότητα. Η λογική από την έναρξή της όλα αναπτύσσεται και μετασχηματίζεται σε στερεή μέσα σε ένα διάφανο πλαίσιο, το οποίο αν καταφέρναμε να δούμε θα ήταν λογικό. Το παράλογο είναι η αθέατη πλευρά της λογικής και ο άνθρωπος αφαιρεί τμήματα του διάφανου αυτού χώρου για να τα ενσωματώσει στη λογική ώστε να την αναπτύξει. Με τη λογική καταφέρνει να επικαλύπτει τα ατομικά του συμφέροντα που βασίζονται συνήθως σε πλαστές ανάγκες, δικαιολογώντας κάθε πράξη ακόμα και την πιο βίαιη. Η βίαιη πράξη έχει δικαιολογία όταν περιβάλλεται από κάποια κοινά αποδεκτή ιδεολογία και εφαρμόζεται όταν αυτή απειλείται, μιας και βρίσκει ανταπόκριση στους υποστηρικτές της. Ιδάλλως, αν δεν υπάρχει πίσω από αυτήν κάποιο λογικό κίνητρο, τότε αποδίδεται στην τρέλα, την κοινά αποδεκτή έννοια του παράλογου σύμφωνα με τον πολιτισμό μας. Δηλαδή, υπάρχουν δύο είδη βίας, η νόμιμα επικυρωμένη βία και η δικθής βία. Οι άνθρωποι που επιθυμούσαν να βρουν την αξία και την ασφάλεια που δεν παρέχει η πραγματικότητα προέβαλαν πάνω της τεχνητές αξίες οι οποίες τιθάσευσαν την ανθρώπινη ενέργεια και κατεύθυναν συνειδήσεις με σκοπό να αποκτήσουν η ίδια εξουσία. Κατάφεραν να δημιουργήσουν αντικειμενικά αποδεκτούς κανόνες στην σφαίρα του παραλόγου για το κοινό καλό, οι οποίες ζητούσαν πλήρη υποταγή και τυφλή πίστη γιατί ήταν πέρα από τα όρια της λογικής και σαν ανώτερη σκοπή υποβάθμιζαν αυτήν. Για να γίνουν πιο πιστικοί χρειάστηκαν θυσίες. Θυσίασαν θεανθρώπους, σκόπιμα ή χρησιμοποίησαν άλλα άτομα που ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν εν ζωή μια θεϊκή κατάσταση μέσα σε απάτητα σημεία του παραλόγου όπως την εσωτερική αρμονία και την ισορροπία της ψυχής. Έθεσαν ουτοπικούς στόχους στους πιο αφοσιωμένους μισθοφόρους, τους πιστούς, για να γίνουν το πιο φτηνό εργατικό δυναμικό, αλλά και το θεμέλιο της εξουσίας τους. Ήταν άραγε ο Χριστός χριστιανός, ο Μωάμεθ μωάμεθανός, ο Βούδας βουδιστής. Φυσικά και όχι, αφού πριν από αυτούς δεν υπήρχε το δόγμα. Αλλά έζησαν οι ίδιοι για να στηρίξουν την ανώτερή τους ιδέα μέσα στο μεταφυσικό παράλογο, προσπαθώντας να του δώσουν μια ορθολογική μορφή. Μετά από πολυάριθμες αιματηρές επαναστάσεις, η σύγχρονη φιλοσοφία βρήκε ότι ο Θεός δεν ζει πια και έφερε το νεκρό του σώμα για νεκροτομή στα χέρια της ψυχολογίας. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν τόσα ευρήματα που θα έκαναν τα θεμέλια κάθε δόγματος να τρίζουν. Βρέθηκε ο άνθρωπος γυμνός, χωρίς τις ιδεολογικές άμυνες που ανέπτυσε από τότε που απέκτησε λογική. Γιατί δεν είχε το σθένος να παραδεχτεί τις φοβίες του και είχε την τάση να τις καλύπτει με τα παράλογα πάθη του. Ο Γραφόν, αν λύει δύναμη και αυτός, από την παράλογη πλευρά της ύπαρξης για να αποκαλύψει μια ακόμα άγνωστη πτυχή της, προσπαθώντας να δώσει μια λογική εξήγηση της πραγματικότητας. Ακολουθεί το μουσικό κομμάτι «Επέκεινα», ένα από τα 6 μουσικά κομμάτια που θα συνοδεύουν το βιβλίο του Γιάννη Βασιλείου «Μελοδιάλογος».